Pixar. Wow! Και δώρο οι μολυβαμπαμπούλες σε κάθε Nesquik 500 γραμμαρίων. Αγόρασες δύο φορέματα. Μα καλά τρελάθηκες. Έδωσες ένα και στην Άτη. Δεν έδωσα τίποτα στην Άτη. Πώς το εξηγείς τότε? Δεν έχω τίποτα να εξηγήσω. Καλά, μην εξηγείς τίποτα. Αλλά είναι περίεργο. Και τι είναι το περίεργο? Εσύ που τα έφτιαξες με την Άτη. Δεν τα έφτιαξα με την Άτη. Α, ναι. Σας είδα αγκαλιά, κοντά στη λέσχη. Κοντά στη λέσχη? Μην μου πεις ότι το ξέχασες. Α, ναι. Με βοηθούσε τότε που με χτύπησαν οι φωνιάδες. Δεν με αγκάλιαζε. Εγώ όμως σε είδα αγκαλιά με το χέντι. Τι λες τώρα? Ναι, εδώ με αυτό το φόρεμα. Δεν είμαι τυφλός. Τι είναι αυτά που λες? Φέντε, μα τι, το φόρεμα της αδελφής μου διπλασιάστηκε. Φωνές ανακούσεις και τέλειο δυνατό. Αν μαζί σε αγώνα στο κήπεδο αυτό. Είμαστε εμείς, είμαστε εμείς, είμαστε οι πρώτοι. Είμαστε οι πρώτοι, είμαστε αδέρφια. Είμαστε πάντα μια αγκαλιά. Όλε όλα είμαστε ατρόμητοι και η φιλία. Θέλουμε πάντα να νικά. Είμαστε εμείς, είμαστε οι πρώτοι. Φωνές ανακούσεις και τέλειο δυνατό. Αν μαζί σε αγώνα στο κήπεδο αυτό. Είμαστε εμείς, είμαστε εμείς, είμαστε οι πρώτοι. Είμαστε οι πρώτοι, είμαστε αδέρφια. Είμαστε πάντα μια αγκαλιά. Όλε όλα είμαστε ατρόμητοι και η φιλία. Το φόρεμα της αδελφής σου? Ναι, το φόρεσε μια μέρα που ήταν στις μαύρες της. Από τότε δεν το ξανάβαλε. Για λέγε, συνέχισε, συνέχισε. Τι να πω? Γι' αυτό που μας έλεγες πριν. Α, το φόρεσε μια μέρα που ήταν πολύ λυπημένη, γιατί της έλειπαν οι γονείς μας. Αν την έβλεπες πως έκλαιγε καημένη, δηλαδή κλαίγαμε και οι δυο αγκαλιασμένοι. Εδώ? Ναι, πώς το ξέρεις? Φέντε, όταν με είδες αγκαλιά με το χέντι, είδες το πρόσωπό μου? Όχι, είδα το φόρεμα. Τότε δεν είσαι τυφλός, είσαι βλάκας. Τι έγινε? Μάλλον έκανα λάθος για την Ειρήνα. Όπως και για μένα, ε. Πείτε μου, κύριε Τεντέσκο, μήπως είστε μάνατζερ και των μελλοντικών Αμερικανών προέδρων? Όχι, δεν είμαι μάνατζερ. Δουλειά μου είναι να βρίσκω παίκτες για την παιδική ομάδα της Μπόκα. Πέρυσι ήθελα να πάρω το κόκκι, αλλά έπαιζε στους ατρόμητους. Τώρα όμως δεν παίζει. Σωστά? Ναι, σωστά, ναι. Μπορείς να πάρεις και εμένα. Ούτε εγώ παίζω στους ατρόμητους. Είσαι πολύ μικρός. Μικρός εγώ, για πρόσεχε. Εμένα που με βλέπεις είμαι 8 χρονών, κύριε. Α, τι μου λες. Λοιπόν, κόκκι. Ναι, θα ήθελα να παίξω στην Μπόκα, αλλά πρέπει να το συζητήσω με τη μαμά μου πρώτα. Όλα προβλήματα είναι αυτός. Πάρε μένα που δεν χρειάζεται να το συζητήσω με τη μαμά μου. Φέντε, δεν τρέχει τίποτα με μένα και την Ειρήνα. Με είδες αγκαλιά με την αδελφή μου.
Γι' αυτό με παρεξήγησες. Εντάξει, αυτό ξεκαθαρίστηκε. Όμως δεν καταλαβαίνω γιατί... γιατί έβαλε στους φωνιάδες να με χτυπήσει. Άντε πάλι τα ίδια. Εγώ δεν έστειλα κανέναν. Μου είπαν ότι τους έστειλες εσύ. Ναι, και αν σου έλεγαν ότι τους έστειλε ο Κλίντον, τι, θα το πίστευες? Μα τι λες τώρα, σταμάτα. Μα δεν βλέπεις τι θέλουν να πετύχουν. Θέλουν να παίξω τις φωνιάδες. Προσπαθούν να με διώξουν από τους ατρόμητους, αλλά δεν το πέτυχαν, γιατί εγώ δεν παραιτήθηκα. Εσύ παραιτήθηκες. Και δεν έχεις τίποτα να πεις? Ναι, τι πράγμα? Συγγνώμη. Περίμενε. Εσύ ζητάς συγγνώμη από μένα? Ναι. Ωραία, δηλαδή είμαστε φίλοι τώρα, ε? Πολύ φίλοι. Όχι. Τι έκανα πάλι? Αυτό δεν είναι φαγητό για έναν άντρα που δούλευε όλη την ημέρα. Δεν είχα χρόνο να μαγειρέψω, Μαρία. Είμαι πτώμα σήμερα. Μπορώ να σου φτιάξω κάτι εγώ. Αλήθεια? Ναι. Μαρία, είσαι τόσο καλή. Για όλα φροντίζεις. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτός ο Μιγγέλ... Τι τρέχει με τον Μιγγέλ? Α, στο τίποτα. Ρώτησε αυτό που θέλεις, γιατί με παράτησε ο άντρας μου. Με συγχωρείς, δεν έπρεπε να το αναφέρω. Αφορά εσένα. Με συγχωρείς. Με συγχωρείς, πάγω. Μαμά, μαμά! Πέρας. Τι τρέχει? Γιατί το ζητήσω μια χάρη. Τι? Αλλά πρέπει να μου πεις ναι. Εντάξει, λέω ναι. Δηλαδή με αφήνεις να παίξω στην μπόκα? Τι? Δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που θα μείνεις μαζί μας, Μαριλού. Ναι, προς το παρόν λύθηκε το θέμα, αλλά πρέπει να τακτοποιήσουμε τα χαρτιά της μικρής και να βρούμε κάποιον συγγενή της. Ναι, ναι. Για πες μου, ο Αλφόνσο είναι αλήθεια θείος σου?
Όχι, αλλά μου είπαν ότι τον εξαπάτησαν. Ναι. Εξαπάτησαν τον Αλφόνσο, δεν τα πιστεύω εγώ αυτά. Αρκετά με τον Αλφόνσο, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το πρόβλημα που έχουμε. Τι θα κάνουμε, κάτι πρέπει να κάνουμε. Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε τα χαρτιά της μικρής και... Πρέπει να βρούμε ένα συγγενή. Έχω ένα ξάδελφο. Αλήθεια, έχεις ξάδελφο? Πού είναι ο ξάδελφός σου? Ξέχασα. Ξέχασες? Προσπάθησε να θυμηθείς, μικρή μου. Σκέψου. Έχω καιρό να το δω. Θα το θυμηθώ όμως. Μέκα, πάμε γιατί θα κλείσει το σούπερ μάρκετ. Ναι, πάμε. Θα έρθει μαζί μας? Όχι, θα μείνω για να σκεφτώ. Μην ανησυχείς, θα τον βρούμε. Όλα θα πάνε καλά. Μην ανησυχείς. Δεν θα αργήσουμε. Γεια. Μούντσι, πουπούντσι. Ξαδέρφη, το ξέρεις ότι έπλεξες άσχημα. Ξάδελφε, πρέπει να με βοηθήσει. Αλήθεια, Ειρήνα? Δεν το πιστεύω. Αλήθεια, υπήρχαν δύο ίδια φορέματα. Γι' αυτό φαίνεται νόμιζε ότι ο Χέντι είχε με έναν καλή. Ο Φέντε είναι ηλίθιος. Όχι, είναι κούκλος. Ηλίθιος. Κούκλος. Είναι ηλίθιος κούκλος, εντάξει. Δεν καταλαβαίνω γιατί η Νάτη είχε δύο φορέματα. Δεν μου είπε ποτέ τίποτα. Ίσως ήταν παγίδα της Νάτη. Δεν νομίζω. Δεν είναι τόσο έξυπνη. Α, ίσως αυτή να είναι. Όχι, πρέπει να είναι η Μαρίλιου. Γεια! Γεια σου, Νάτη. Πάνω στην ώρα. Τι τρέχει? Όχι, όχι! Α, συλλαμβάνεσαι. Είσαι ύποπτη για... Γιατί την κατηγορούμε? Για... απάτη κατά των ατρόμητων. Είναι τρυφερό το κρέας. Ναι, γιατί? Βάλε μου λίγο να το δωρήσω. Σε ποιον θα το δωρήσεις? Στη Γασμή, στη σκυλίσσα της Σουζάνας. Οι γονείς της παίρνουν διαζύγιο. Πρέπει να είναι χάλια η καημενούλα. Μαμά, πρέπει να έρθεις μαζί μας. Πού πρέπει να έρθω? Στη δίκη. Τελειώνω με αυτό και... Σε ποια δίκη? Πολύ καλά, Νάτη. Μείνε εκεί. Χαίρομαι που παρουσιάστηκες με τη θέλησή σου. Βλαμμένη! Εντάξει, σχεδόν με τη θέλησή σου. Ετοιμαστείτε, η δίκη αρχίζει. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου παρακαλώ να σας συστηθώ. Είσαι Ανδρέα, σε ξέρω. Είμαι η κατήγορος. Και εσύ, η Σοφία. Είσαι η δικηγόρος. Γιατί να υπερασπιστώ αυτή την ιστερική εγώ, ε? Πρόσεχε πως μιλάς εσύ, εντάξει? Εντάξει, θα σε υπερασπιστώ. Κύριε Ένοργη. Ναι, ναι, όποτε θέλετε θα δοκιμάσω τα φαγητά σας. Μα τι λες τώρα, Μαντρέα! Δεν ήρθαμε να δικώσουμε φαγητά εδώ! Όχι, θα είμαστε οι ένορκοι. Τι θέλεις εσύ εδώ, Υπό? Υπόλυτο, αν δεν σε πειράζει. Θα είμαι ο γραμματέας της δίκης και θα δακτυλογραφώ τα πρακτικά. Άντε, ας ξεκινήσει καμιά φορά αυτή η δίκη. Η δίκη αρχίζει. Νάτι, κατηγορήσε για απόπειρα... Για απόπειρα... Είναι απατεώνησα, την ξέρω καλά. Ναι, ναι, ησυχία στο δικαστήριο. Ησυχία. Όπως έλεγα, προσπάθησες να πάρεις το φίλο της Ειρήνα. Ένα λεπτό, δεν είναι φίλος μου. Μη δυσκολεύεις τα πράγματα, σε παρακαλώ, Ειρήνα. Κάθισε και άκου. Ηλίθιε, λύστε με. Με συγχωρείτε, τι είπε πριν το λύστε με? Ηλίθιε. Δεν σου επιτρέπω. Εγώ δεν σε προσβάλλω, έτσι. Πότε γίνεται διάλειμμα για φαγητό? Ησυχία στο δικαστήριο, ησυχία, σιωπή. Ησυχία, ησυχία. Αλλιώς θα κενώσω την αίθουσα. Συνεχίστε. Νάτι, ορκίζεσαι να πεις την αλήθεια? Όλη την αλήθεια και μόνον την αλήθεια? Όχι. Και τώρα τι κάνουμε? Γεια! Φέντε! Τι κάνεις? Καλά! Ήρθα γιατί ήθελα να σου μιλήσω. Ναι, ναι, πες μου, χαίρομαι πολύ που σε βλέπω, Φέντε. Τελικά, τα έκανα μουσκεμα. Πώς? Ναι, τα έκανα μουσκεμα πολλές φορές. Έκανα λάθος για την Ειρήνα και το Χέντι. Ξέρεις, ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να ξανάρθω. Κύριε Λουτσέρο, με θέλεις τους ατρόμητους? Μα πώς γίνεται να μη σε θέλουμε, Φέντε? Καλώς ήρθες στο σπίτι σου, ε?
Ησυχία! 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 Τώρα θέλω να μας εξηγήσει η κατηγορουμένη γιατί έχει δύο όμοια φορέματα. Ένσταση! Δεν σας αφορά αν έχει δύο ίδια φορέματα? Είμαι η κατήγορος και ναι, λοιπόν, με αφορά. Εσύ δεν είσαι κατήγορος, είσαι κουτσοπόλα και έχεις αρχίσει να μου τη δίνεις, ε! Μου τη δίνεις, είπε. Ναι, μου τη δίνεις, είπα. Είναι λατινική έκφραση αυτή? Όχι! Είναι μια έκφραση που σημαίνει ότι μπούχτισα με την Ανδρέα. Πείτε στην κατήγορο να μην φέρετε έτσι την πελάτησά μου. Αν με προκαλεί, θα έχει πόλεμο. Κυρία κατήγορε! Άκουσα, δεν είμαι κουφή, κυρία πρόεδρε! Η υπεράσπιση να συνεχίσει. Η κατήγορος δεν είναι κουφή, ακούω. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω αν η κατηγορουμένη ζηλεύει την Ειρήνα. Ένσταση! Δεν σε αφορά αυτό, κοντόχοντρη! Με είπε κοντόχοντρη. Θα τη σφάξω! Τι την είπε, κοντόχοντρη? Ναι, ήταν μεγάλη προσβολή. Τι, ποιος πρόσβαλε τους χοντρούς, ποιος? Ησυχία! Στορκίζομαι, μαμά. Όταν θα παίξω στην πρώτη κατηγορία και βγάζω πολλά λεφτά, θα σου αγοράσω ένα μεγάλο σπίτι και δεν θα δουλεύεις πια. Όχι, γε μου, όχι. Δεν με πειράζει να δουλεύω. Θα με πείραζε όμως αν παρατούσες το σχολείο για όλα αυτά. Μαμά, δεν θα το παρατήσω. Στο υποσχέθηκα. Και έπειτα θα πληρώνω εγώ για τις σπουδές μου και για την Καρμεσίτα. Θα γίνει γιατρός, θα δεις. Θα είσαι περήφανη και για τους δυο μας. Αγόρι μου, είμαι περήφανη και για τους δυο σας. Κερδίσεις ποτέ, χασοδίκη! Ακούσατε τι μου είπε! Σταματήστε, κορίτσια, είναι ντροπή! Οι κατηγόροι και οι δικηγόροι δεν κάνουν έτσι! Ναι, ησυχία! Αν δεν ησυχάσετε, θα κενώσω την αίθουσα, δηλαδή το σπίτι του Ράτα. Πολύ σωστά. Συνεχίστε, κύριε πρόεδρε. Θα εξετάσω την κατηγορουμένη. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Πότε θα φάμε! Σταμάτα πια! Ησυχία! Ναι, τι θες? Να πάω τουαλέτα! Με συγχωρείτε, κύριε πρόεδρε. Ναι, Υπόλυτο. Θα ήταν πιο εύκολο αν η κατηγορουμένη έλεγε μέα κούλπα. Γιατί αυτή? Εγώ θέλω να πάω τουαλέτα, κοντεύω να σκάσω. Όχι, Ταρούσα. Μέα κούλπα θα πει ότι έκανε λάθος και το παραδέχεται. Η ένοχη. Δεν είμαι καθόλου ένοχη. Κατάλαβες, δεν έκανα κανένα λάθος. Απλώς ύποπτη. Εγώ δεν είναι έγκλημα που έχω το ίδιο ακριβώς φόρεμα με την Ειρήνα. Ότι σου είχε πάρει ο Φέντε. Εμένα μου το πήρε η θεία μου. Α, αυτό σημαίνει ότι είσαι αθώα. Μπορώ να φύγω τώρα? Θέλω να κάνω μια ακόμα ερώτηση. Νάτι, γιατί μου είπες ότι το φόρεμα στο χάρισε ο Φέντε? Αυτή η μπλούζα είναι δική σου? Ναι, δώστη μου. Και αυτό το φουστάν είναι δικό μου. Δικό σου? Ναι, μου το χάρισε ο Φέντε. Πότε? Τι σε νοιάζει εσένα? Η κατηγορουμένη πρέπει να απαντήσει στην ερώτηση. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Εντάξει, είναι αλήθεια. Το έκανα γιατί ήμουν θυμωμένη πάρα πολύ. Πώς? Ναι, θυμάστε το παζάρι που έγινε στο σπίτι μου? Ναι, ναι, ναι. Και πουλήθηκαν όλα μου τα πράγματα εκεί. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Νάτσο είπε ότι ήταν ιδέα της Ειρήνας. Ο Νάτσο? Ναι, γι' αυτό είπα ψέματα. Ήθελα να θυμώσεις. Γιατί πίστευα ότι πούλησες επίτηδες τα πράγματά μου. Αλλά έκανα λάθος. Μεγάλο λάθος. Είμαι ηλίθια. Δηλαδή, δεν ήθελες να πάρεις το φίλο της Ειρήνα? Ο Φέντε δεν είναι φίλος μου. Τότε γιατί γίνεται η δίκη? Κύριε πρόεδρε, συμφωνώ με την πρόταση του Μπόκα. Πάμε να φάμε. Η κατηγορουμένη απαλλάσσεται. Η δίκη τελείωσε. Μπράβο! Μπράβο!
Φιλέτα ψαριού, Captain Eagle Fistix. Το ψάρι στη γλώσσα του παιδιού. Μπαμπολού, άσε την φρούτα στα γόνα να σε παρασύρει. Βάλτε στο σπίτι σας το φαρμακείο της φύσης. Αποκτήστε σήμερα τον πλήρη οδηγό Βοτάνη. Ένα σύγχρονο βιβλίο για τα βότανα με λεπτομερείς περιγραφές και καταπληκτικές φωτογραφίες 250 βοτάνων. Πάνω από 1000 παραδοσιακές συνταγές για αφεψίματα, εκχυλίσματα, σιρόπια και αλυφές. Μυστικές συνταγές που θα σας ανακουφίσουν και θα σας θεραπεύσουν. Φροντίστε τον εαυτό σας και το σπίτι σας ζώντας με τα βότανα. Πλήρης οδηγός για τα βότανα. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την χρήση, την καλλιέργεια και την παρασκευή τους σε ένα πολυτελή τόμο 300 σελίδων. Μια μοναδική προσφορά των εκδόσεων Ψύχαλος που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Τηλεφωνήστε τώρα στο 330-1111 και αποκτήστε τον δικό σας πλήρη οδηγό για τα βότανα στην εκπληκτική τιμή των 33 ευρώ στο σπίτι σας. Για να βλέπουμε μακριά έχουμε τα κιάλια. Για να ακούμε ήχους από μακριά έχουμε το Sonic Ears. Μια μίνι συσκευή που ενισχύει τον ήχο. Έχει το μέγεθος βομβητή, εφαρμόζει στη ζώνη και διαθέτει μικροσκοπικά ακουστικά τύπου Walkman που μπαίνουν στα αυτιά τόσο διακριτικά ώστε κανείς δεν θα ξέρει το μυστικό σας. Έτσι θα κάθεστε στον εξώστη του θεάτρου και θα ακούτε σαν να είστε στην πρώτη σειρά. Θα παρακολουθείτε σεμινάρια και διαλέξεις χωρίς να χάνετε λέξη. Θα ακούτε συζητήσεις που γίνονται στο διπλανό δωμάτιο. Θα παρακολουθείτε τα παιδιά όταν απομακρύνονται. Θα συμμετέχετε στις συζητήσεις και θα βλέπετε τηλεόραση χωρίς να ενοχλείτε. Η συσκευή συλλαμβάνει ήχους σε απόσταση 27,5 μέτρων και τους μεγενθύνει κατά 50 δεσιμπέλ. Διαθέτει και διακόπτη ρύθμισης για να ακούτε τα πάντα στην ένταση που θέλετε. Τηλεφωνήστε τώρα στο 010-2708-222 και θα ακούτε ήχους από μακριά με τον μίνι ενισχυτή ήχου Sonic Ears που θα έρθει κατευθείαν σπίτι σας στην αποκλειστική τιμή των 39,90 ευρώ ή 13.596 δραχμών. Είναι μία προσφορά της Home Direct. Βαρεθήκατε τα χτένι στα μαλλιά και τις ώρες στο κομμωτήριο? Τότε θα ξετρελαθείτε με τα τρελά κοτσιδάκια. Ένα νέο εργαλείο styling που δημιουργεί μοντέρνα καταπληκτικά χτενίσματα. Κοιτάξτε πόσο εύκολο είναι. Περάστε μια-δυο τούφες μαλλιών μέσα από τα γατζάκια, πιέστε το κουμπί προς τα κάτω, αφήστε το να στριφογυρίσει, κατόπιν πιέστε το κουμπί προς τα πάνω να σταματήσει. Στερεώστε με ένα χρωματιστό κλιπ ή διάφανο λαστιχάκι και συνεχίστε με τα υπόλοιπα μαλλιά. Δημιουργήστε μόνοι σας ένα καινούριο στυλ, νεανικό και μοντέρνο, διαφορετικό κάθε μέρα, χωρίς κόστος και χάσιμο χρόνο. Για όλους τους τύπους μαλλιών, κοντά ή μακριά. Με τα τρελά κοτσιδάκια θα είστε μέσα στη μόδα. Πανεύκολα και πάντα καλοχτενισμένοι. Λειτουργεί με μπαταρίες για να το παίρνετε μαζί σας. Τηλεφωνήστε τώρα στο 010-2708-222 και θα έρθει στο σπίτι σας στην απίθανη τιμή των 39,90 ευρώ ή 13.596 δραχμών. Μαζί θα πάρετε 30 χρωματιστά clips, 30 διάφανα λαστιχάκια και 2 μπαταρίες. Είναι μία προσφορά της Home Direct. Παιδικό πρόγραμμα και έτενα είναι ένα. Αφεντικό, η προπόνηση σήμερα ήταν χάλια. Γιατί να τσιτού? Δεν είδες τι έκαναν οι καινούργοι. Τι? Έβαλαν όλα τα γκολ. Δεν πάψαν να πάρουν ούτε μια παλιά. Τι λέει εδώ? Τι λέει? Νάτσο γκολτζής, αυτό λέει. Κρέμισε Νάτσο και εσύ θα βάλεις γκολ. Βέβαια, δεν πιστεύεις τα θαύματα. Ναι, πιστεύω, αλλά θα το πω στο θείο μου. Στο θείο σου θα πεις ότι όλα πάνε μια χαρά, μην ανησυχείς. Ρούντι, έλα μαζί μου στην τουαλέτα, θέλω να σου δείξω κάτι στον μπιντέ, έλα σε παρακαλώ, έλα, έλα. Δεν κατάλαβα, τι να μου δείξεις? Το μπιντέ, στο μπάνιο. Νάτσο, Νατσίτο, θέλω μια χάρη από σένα. Ναι, ό,τι θέλεις. Λοιπόν, τι θα έκανες για να φιλεί? Τα πάντα. Ωραία. Τώρα θα έρθει η Ειρήνα και θα σε ρωτήσει κάτι. Ό,τι και να σε ρωτήσει, εσύ θα της λες. Η Νάτη έχει δίκιο. Κατάλαβες? Η Νάτη έχει δίκιο. Η Νάτη έχει δίκιο. Πολύ ωραία, μπράβο. Η Νάτη έχει δίκιο, είναι εύκολο. Η Νάτη έχει δίκιο, η Νάτη έχει δίκιο. Νάτσο, τι? Πρέπει να σου μιλήσω. Η Νάτη έχει δίκιο. Δηλαδή είναι αλήθεια. Η Νάτη έχει δίκιο. Δεν καταλαβαίνεις.
Βρήκα επιτέλους κάποιους που θέλουν να με υιοθετήσουν, αλλά δεν μπορούν επειδή δεν έχω χαρτιά ούτε σύγγενης. Εμφανίστηκα από το πουθενά. Έτσι είναι, ξαδέρφη. Δεν αλλάζεις. Πρέπει να ξαναγίνεις φαντασματάκι. Με τίποτα. Θα μείνω έτσι. Μα πώς, αφού είπες ότι δεν έχεις. Γιατί δεν ρωτάμε τον μπαμπά σου. Τρελάθηκες. Όχι, ας τον ήσυχο τον μπαμπά μου. Έλα, ο μπαμπάς είναι καλός. Μα είναι και αυτός φάντασμα. Τι θες να κάνω. Να του πετάξεις μια σακούλα με πιπέρι. Αυτό να κάνεις για να γίνει άνθρωπος για λίγο. Τρελάθηκες. Γιατί. Για να πω στο θείο μου να υπογράψει τα χαρτιά της υιοθεσίας και μετά μπορεί να φύγει. Έλα, ξάδελφε, κάνε μου τσιγάρι. Σε τι μπελάδες με βάζεις. Μπράβο, Φέντε, γύρισες. Μην ξαναφύγεις ποτέ, φίλε. Όχι, με τίποτα. Θα μείνω στη Λέσχη για πάντα. Μπράβο! Ξαναγύρισες στο πατρικό σου σπίτι. Έχει δίκιο. Φέρθηκα σαν βλάκας. Έκανα λάθος για το χέρι. Δεν πειράζει, Φέντε. Ξέχνα το τώρα, εντάξει. Όχι, όχι, δεν ξεχνάω τίποτα. Είσαι καλό παιδί και αληθινός φίλος. Έλα, Φέντε, σταμάτα. Παιδιά, παιδιά, έχω μια ιδέα. Να το γιορτάσουμε με σποράκια, τι λέτε. Ναι. Θα μας κεράσεις εσύ. Ναι. Και βέβαια, ελάτε. Ωραία, μου αρέσουν πολύ τα σποράκια. Μπράβο, Φέντε. Χαίρομαι που τα βρήκατε με το σπόρο. Εννοώ με το χέντι. Όλο βλακίες, λες, χοντρέ. Και από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Τεντέσκο θα πάρει τον κόκκι στην μπόκα. Μου το είπε η Μαρία. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που μου λες, κυρία Κάτα. Ναι, ναι. Πρέπει να πάω να μαγειρέψω τώρα. Θα ναι, τα πούμε. Πήγαινε. Πήγαινε, πήγαινε. Τι μου λες. Αλφοσίτο. Τι. Αλφοσίτο, έχω να σου πω νέα. Τι νέα. Θυμάσαι τον Τεντέσκο από την μπόκα. Και αυτός πρέπει να μας θυμάται. Τον έκανε να πιστέψει ότι είμαι ο προπονητής Λουτσέρο. Λοιπόν, ήθελε να πάρει τον κόκκι για την μπόκα. Τον κόκκι για την μπόκα. Ναι. Τι μου λες. Ξέρεις, μου έδωσες μια ωραία ιδέα. Τι ιδέα. Να βγάλουμε λεφτά και να ξεφορτωθούμε τον Νάτσο. Δεν καταλαβαίνω, Αλφοσίτο. Είναι απλό. Θα τον πουλήσουμε στον Τεντέσκο ως μεγάλο σκόρερ. Ωραία ιδέα, Αλφοσίτο. Όχι, όχι, όχι. Ποιος θα δώσει λεφτά για τον Νάτσο, όχι. Έχεις δίκιο, Κακόνι. Όταν έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Καλύτερα να τον χαρίσουμε. Να τον χαρίσουμε, θα ξεφορτωθούμε τον Νάτσο, οι φωνιάδες θα πάρουν το πρωτάθλημα και ο βουλευτής Καρόνι θα μας δώσει τα λεφτά που υποσχέθηκε. Είναι απλό. Αυτό θα ήταν υπέροχο, Αλφοσίτο. Στορκίζομαι, στορκίζομαι, κακό. Στορκίζομαι. Αν η μπόκα μας απαλλάξει από τον Νάτσο, θα γίνω φανατικός οπαδός της. Εντάξει. Πού λέει ο λόγος. Ω. Κορίτσια, γιατί δεν τα ξαναβρίσκετε, αφού όλα ξεκαθαρίστηκαν. Έχεις δίκιο, Χέντι. Με συγχωρείς, Ειρήνα. Ναι. Γεια σου, Χέντι. Γεια. Είσαι καλά. Μια χαρά. Γεια σου, Φέντε. Γεια. Ειρήνα, έχεις ένα λεπτό. Πες μου. Θέλω να σου ζητήσω κάτι. Ξέρω, το φόρεμα. Όχι. Ήρθα γιατί θέλω να με συγχωρήσεις για όλα σα σου έκανα. Εντάξει. Σε συγχωρώ. Και κάτι άλλο. Τι. Μια αγκαλιά. Η απάντηση είναι ναι. Ναι, βέβαια. Θα έρθω στην μπόκα μαζί σας. Α, υπέροχα. Συγχαρητήρια, παιδί μου. Θα έρθω να σε πάρω την άλλη Δευτέρα για να ξεκινήσει προπόνηση με τους νέους συμπαίκτες. Ευχαριστώ, κύριε. Μη με ευχαριστείς. Το αξίζεις. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είστε ο κύριος Τεντέσκο. Ναι, ποιος είστε. Δεν έχει σημασία ποιος είμαι εγώ, αλλά αυτός. Ο νέος σωτήρας της Μπόκα Τζούνιορς. Είμαστε αγωνιστοί! Είμαστε πρωταθλητές! Είμαστε οι νικητές! Είμαστε αγωνιστοί! Γιατί έχεις νεύρα! Όχι, όχι, δεν έχω νεύρα! Θέλω να σας πω ένα ευχάριστο νέο! Τι, έλεγε, έλεγε! Τη Δευτέρα πάω στην μπόκα! Μπράβο! Μεγάλε
Πες εκ μέρους μου στον Μπαμπίνο να σε προσέχει. Τυχερέ, θα τρως πολλές σοκολάτες. Γιατί σοκολάτες? Δεν θα παίξεις στο στάδιο της σοκολάτας. Εσύ, δεν θα με συγχαρείς? Είπα έναν όρο. Τι όρο? Τη μέρα που θα δώσεις την πρώτη συνέντευξη θα πεις την αλήθεια, ότι όλα όσα ξέρεις τα άμαθες από μένα. Σταμάτα, μικρέ. Και κάτι ακόμα. Αν δεν παίζεις καλά, θα είμαι στις κερκίδες να σε γιουχάρω με αυτά που κάνεις. Αγαπημένη μου, μην κλαίς. Τόνι, πρέπει να μου δώσεις 5 πέσος. Γιατί? Για τη συνδρομή σου στο Fan Club της Χασμίν. Τι? Ναι, ήταν μια ιδέα που είχα. Αχ, το καημένο το σκυλάκι, τώρα που οι γονείς του χωρίζουν, θέλω να του φτιάξω το κέφι του. Και γιατί δεν της παίρνεις ένα κόκαλο? Ανέστητος που είσαι. Τα σκυλιά δεν ζουνε μόνο με κόκαλα. Δώσε μου 5 πέσος και θα σε κάνω αντιπρόεδρο του κλαμπ. Το φαντάζεσαι? Εσύ κι εγώ σε φωτογραφία μαζί με τη Χασμίν. Δεν είναι αλήθεια? Δεν μπορεί. On your mark, ready, set, let's go. Dance floor pro, I know you know. I go psycho when my new joint hit. Just can't sit, gotta get jiggy with it. That's it, now honey, honey, come ride. DKNY, all up in my eyes. You got a rider, bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing a kid. Wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba Cuba. I just bite it, just for the look, I don't light it. They'll wait to hand me on the hand, stay off play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. Big Willie style's all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. What? You on the ball with your kid? Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama, come close side. In the middle of the club with the rubber dub. No love for the haters mad cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50-yard line with the Raiders. Met Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the president, sure highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the north, from my hips. Ρούντι, είναι δυνατόν να έχουμε τον χειρότερο παίκτη του κόσμου? Εμένα λες? Μα ποιον άλλο, Νάτσο? Μην το λες αυτό, Ρούντι, άφησε το Τεντέσκο εμπρόντιτο. Σκάσε, Νάτσο, σταμάτα. Γιατί, λέω ψέματα, δεν έμεινε εκπληκτός. Μπορείς να σκάσεις. Να σας ρωτήσω, αυτός ο Τεντέσκο δεν θέλει να διασκεδάνουν τα παιδιά όταν παίζουν όπως λέει και ο Λουτσέρο? Ναι, έτσι λέει και δεν καταλαβαίνω τι θες να πεις, δεν καταλαβαίνω. Όταν με είδε να παίζω έσκασε στα γέλια. Είμαι χαρούμενος παίκτης, σαν Βραζιλιάνος. Τελικά έχεις δίκιο. Όταν παίζεις μπάλα, μοιάζεις με Βραζιλιάνο. Θες να πεις ότι είμαι διεθνής ποδοσφαιριστής, ε? Επειδή είσαι καρναβάλι. Ετοιμάσου, Κοντρέ, να σε διαλύσω. Μην ονειρεύεσαι, στοίχημα ένα σάντουιτς και μια λεμονάδα. Δεν τα κάνω με τίποτα. Ελάτε, αφήστε τα λόγια. Άντε, Λούκα, σούτα, ρε. Σε ποια γωρία το θες? Άντε, άσε τα λόγια. Θα σε δω στην πράξη. Μπόκα! Μπόκα! Τι έγινε, Μπόκα, τι έγινε? Τι έγινε, τι έπαθες? Τι έπαθες, Μπόκα, μίλα! Είναι για τώρα να πέσεις, έλα, έλα. Έλα, Μπόκα. Μπόκα! Πονάει εδώ. Τι έχει, κύριε Λουτσέρο? Δεν ξέρω, τι να πω, θα τον πάμε στο νοσοκομείο. Κόκκι, θα έρθεις μαζί μου? Ναι, πάμε. Κοίτα, μην κουνάς το χέρι σου, στηρίξω επάνω. Έλα, Μπόκα. Στηρίξω. Σιγά, σιγά. Το
πώς να την κρυγιάζω. Αυτό το μπλουζάκι είναι πολύ μικρό. Όχι, εσύ είσαι πολύ μεγάλος για το μπλουζάκι. Μισοτάστια. Ω, ρέμισε, θα σου πάρω με ένα μεγαλύτερο μπλουζάκι, ρέμισε. Είναι πολύ ωραία, ε. Ναι, φέτος θα σκίσουμε στο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν και πιο κομψούς παίκτες. Τι κάνεις, τα μπάτα! Μισό τα αστεία! Λοιπόν, γιατί δεν φτιάχνετε κι εσείς μία σημαία? Οι ατρόμητοι έχουν τη δική τους. Ναι, το ξέρουμε. Η δικότητά μου! Ποια, να ράβεις σημαίες? Όχι, να τις κλέβω από τους οπαδούς. Ας τες αρέσει να κλέβεις σημαίες. Κάντο, κάντο. Μην ανησυχείς, κύριε Βίκτορ, δεν είναι κάτι σοβαρό, ηρέμησε. Ναι, αλλά κοίτα το γύψο που του έβαλαν. Γιατί πρέπει να είναι σταθερός ο καρπός του. Το φάρμακο που του έγραψε ο γιατρός θα του κάνει πάρα πολύ καλό. Το πήρες, έτσι? Ναι, η Αντζέλικα πήγε στο φαρμακείο. Αλήθεια, ωραία. Α, μη στενοχωριέσαι, Μπόκα, σε λίγες μέρες θα είσαι εντάξει. Ναι, καλά. Αλλά δεν θα παίξω με τους φωνιάδες. Έτσι? Όχι. Μη το πατάς αυτό. Το έχουμε πάρει τώρα τελευταία. Έτσι. Hey, Χέντι. Δεν είμαστε αόρατοι. Πέσε τα γεια. Συγγνώμη, θεία Ρούντι. Είμαι στενοχωρημένος. Τι συμβαίνει? Ναι, ο Μπόκα τραυματίστηκε στην προπόνηση. Έλα, Χέντι. Δεν θα είναι κάτι σοβαρό. Τι λες, Αλφόνσο. Είναι πολύ σοβαρό. Έβαλε το χέρι του στο γύψο. Έβαλε γύψο, Μπόκα? Ναι, βέβαια. Έβαλε γύψο. Είστε πολύ τυχεροί. Δεν θα παίξει τον αγώνα με τους φωνιάδες. Μην αρχίσετε τις δικαιολογίες. Όχι, με τίποτα, δεν είναι δικαιολογία. Οποιοςδήποτε από εμάς μπορεί να κάτσει τέρμα. Και θα σας νικήσουμε. Μάλιστα. Τα άκουσες? Δεν έχουν τερματοφύλακα. Γιατί δεν τους στέλνουμε τον Ντακ? Τον Ντακ? Ναι. Όχι, τον Ντακ, όχι. Έχω μια καλύτερη ιδέα. Soy Alfonso, un number one. Me gusta ganar plata sin trabajar. Y a esos cebollas podridos los quiero reventar. Odio al 25 y a los cero. Y sobre todo esos malditos cebollitas. Son unos idiotas fracasados. Juegan a la pelota y no piensan en la guita. Alfonso, cara de sonso. Alfonso, ¿por qué existís? Alfonso, cara de sonso. Hazlo pero ante la nariz. Alfonso, cara de sonso. Alfonso, ¿por qué existís? Alfonso, cara de sonso. Η σημαία μας είναι υπέροχη. Υπέροχη είναι. Λείπει όμως κάτι. Τι? Τα τραγούδια. Όλε όλα. Όλε όλα. Τι κάνετε εκεί? Ελάτε να την πάρετε. Είμαι σίγουρη ότι είναι δική σου ιδέα, Νάτσο. Δική μου? Ναι, μας είχες ξανακλέψει τη σημαία όταν έπεσες με τους δυναμίτες. Ναι. Δεν ήταν δική, ήταν δική μου ιδέα. Γρήγορα να μας τη δώσετε πίσω. Θα σας τη δώσουμε. Τι να την κάνουμε τη σημαία των Αντρόμητων? Δώσ' την πίσω, ηλίθιε. Θα σας τη δώσουμε, αλλά όχι έτσι. Πώς, ταχυδρομικός? Όχι, άντε, πήγαινε, Νάτσο. Τι κάνετε? Μπαρμπεκιού. Όχι, 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 όχι. Μούντσι πουπούντσι. Ήρθα να σου κάνω παρέα. Δεν μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα. Σώπα. Από πότε τα φαντάσματα χτυπάνε τις πόρτες? Έχεις δίκιο. Έλα πες μου, μίλησες στον μπαμπά σου? Ναι. Και? Σιγά. Του είπα το πρόβλημά σου. Α, και τι είπε, τι είπε, τι? Είπε ότι επειδή είσαι αγαπημένη του ανιψιά θα σε βοηθήσει. Είσαι σπουδαίος.
κούκλος. Με το μαλακό ξαδέρφι θα το πιστέψω. Πίστεψέ το, σου αξίζει ένα φιλί. Καλά, καλά, σταμάτα, σταμάτα. Πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά. Δεν καταλαβαίνω, τι κάνεις εκεί Μαριλού? Εγώ, εξασκούμα για τη στιγμή που θα έρθω ξαδελφός μου. Όχι, τα γόρη μου ήθελα να πω. Θα σου φτιάξω ένα σάντουιτς, πρέπει να πεινάς, ε. Τι έχεις εσύ? Τι έχω, μας έκαψαν τη σημαία, αυτό έχω. Μα τι ατυχία με τον Μπόκα, τώρα βρήκε να τραυματιστεί κι αυτός. Ο Φέντε πονάει στον νόμο του, ο Θεέ μου. Βάσκο, μπορείς να κάτσεις το πέρα με εσύ? Βέβαια. Μην ανησυχείς, θα τα καταφέρω. Θα βλέπω την μπάλα να μπαίνει στα δίκτυα. Τι? Λάκα κάνω. Πολύ αστεία. Συγγνώμη, ποιος από εσάς είναι ο Λουτσέρο? Αυτός. Εγώ είμαι. Κύριε Λουτσέρο, χαίρο πολύ. Παρομοίως. Είναι τιμή μου που σας γνωρίζω. Έχω ακούσει πολλά για σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Έφερα το γιο μου να το δοκιμάσετε. Πώς είστε? Α, γεια σου. Μια χαρά είναι, ε. Ναι. Τι θέση παίζεις? Τερματοφύλακας. Πάνω στην ώρα.